Λοιπόν, και τις κάνει και πολλές πλάκες ο άντρας της. Δεν ξέρω τώρα αν τις έχει σταματήσει που είναι εγγυούλα. Γιατί η Αγγελική Δαλιάνη έχει υποστεί πολλά το κορίτσι μας. Για να παίξουμε το παιχνίδι μας πριν την υποδεχθούμε. Ποια ήταν η πρώτη της δουλειά στην τηλεόραση? Μη μου λες αντίο, Κατάκη. Μη μου λες αντίο. Το ξέρω. Φέρτο. Αυτό από εδώ το πήρες. Ποιο φαγητό της λατρεύει? Η Μάμπα Ελντή. Έτσι, Βασίλη, τους τα γράφεις όλα. Πού ανεβαίνει το πετάει. Στο κητήριο. Ποιο μήνα της εγκυμοσύνης της... Τέταρτο. Ποιο μήνα της εγκυμοσύνης της... Πέμπτο. Γιατί. Τον τέταρτο. Μάλιστα. Τέταρτο τόπο. Αγγελική Δαλιάνη μαζί μας. Συγχαρητήρια και όλα με το καλό, όλα τα καλά για την οικογένειά σα. Που πάει, κούκλα. Έτσι, Αγγελική, σου πάει πάρα πολύ, αλήθεια. Πραγματικά σα χωριστάει. Αγγελικούλα, και δεν έχει πάρει σχεδόν καθόλου κιλά. Δεν ξέρω πώς ήσουν στην πρώτη εγκυμοσύνη. Έχει πάρει 5 κιλά. Φόρεσα το μαύρο επίτηδε. Γιατί κόβει. Να κόβει λίγο. Να σου πω. Καταρχήν συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και μάθαμε ότι είναι και αγοράκι προσφάτως. Οπότε είναι ωραίο που υπάρχει ένα κοριτσάκι και τώρα έχετε και το αγοράκι. Ήταν έτσι κάτι που... λένε, δεν ξέρω, για μένα είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό τώρα, γιατί είχα την εντύπωση ότι αν μάθω ότι είναι κορίτσι, θα μου είναι ίδιο, ότι το ξέρω. Και έτσι θα ήταν. Ξέρω να μεγαλώσω ένα κορίτσι πια, ξέρω... Και έλεγα ότι δεν θα αλλάξει η ζωή μου και ξαφνικά μαθαίνω... Αχ, λέω τώρα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θέλατε να μεγαλώσετε την οικογένειά σας ή απλά το είχατε αφήσει στο Θεό και ήρθε τελικά μετά από κάποια χρόνια το δεύτερο παιδάκι σας? Το αφήσαμε στον Άγιο Βασίλη την πρωτοχρονιά που έγραψε η Λυδία γράμμα και το ζήτησε από εκεί. Αλήθεια. Καρδούλα μου. Άρα θέλαμε ένα δεύτερο παιδί. Για να σου είμαι ειλικρινή. Γιατί το ψιλοάργησες λίγο, γι' αυτό ήθελες πρώτα να πατήσεις γερά στα πόδια. Συνήθως δηλαδή. Δεν το έπαιρνα απόφαση. Ναι. Έλεγα, αν τύχει, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αλλά τώρα δεν μπορώ καν αυτό. Κάτσε λίγο. Αν τύχει, τυχαίνει τώρα, δεν ξέρω. Εντάξει, ναι, καμιά φορά τυχαίνει. Ναι. Δεν σας εξηγήσω. Είσαι και λίγο πιο χαλαρός. Είναι λίγο. Δεν ξέρετε, παιδιά, ότι είναι κάποιες συγκεκριμένες μέρες που πιάνε... Ναι, ρε παιδί μου, πρέπει να τις μετράς και να τις έχεις το μυαλό σου, να είσαι χαλαρός. Δεν είναι πάντα συγκεκριμένες αυτές οι μέρες. Να το πάρεις μετά στο break να το εξηγήσεις ακριβώς. Δικαιολογία. Δεν είσαι εσύ θέλω να μου πεις μου συγκεκριμένες τα παιδάκια. Εγώ πού να ξέρω, έχω κάνει. Έχεις φίλες όμως. Θα τα πω εγώ, Ελενίτσα μου, να του τα πεις, μην αγχώνεσαι. Είναι λοιπόν. Αλήθεια, το είπες στο Μάνο τρώγοντας ένα σουβλάκι. Του κάτσε την παιδιά. Εκείνη, ναι, τρώγαμε εκείνη την ώρα και δεν μπορούσα να κρατηθώ να περιμένω να φάμε και μετά. Γιατί με είχε κάνες. Πιάσει και γέλαγα πάρα πολύ. Και νόμιζα ότι κάτι έγινε. Βρε, γιατί γελάς. Άντε φάτο γρήγορα, Χριστιανέ μου, γιατί έχουμε να μιλήσουμε. Να σου πω κάτι. Σου είχε κάνει και τόσες πλάκες που πραγματικά ήταν μια πληρωμένη εκδίκηση να του το πεις έτσι πάνω στο σουβλάκι. Λες, ναι. Ήταν πολύ τρυφερό που δημοσιεύτηκε. Εντάξει, περιμένω, θα κάνω κι εγώ όμως. Έχετε αποφασίσει πλακίτσα. Και όνομα και τα λοιπά. Εντάξει, όχι ακόμα. Ναι, παιδιά, γερό να είναι τώρα όνομα. Εντάξει, μια ιδέα μπορεί να έχει περάσει. Δεν είπαμε να μας τα πει, να μας τα ανακοινώσει, αλλά οκ, έχουμε συγκίνητα. Τι γίνεται, είναι. Έχω δρόμο μπροστά μου μέχρι τη γέννα. Οπότε εντάξει, λέμε κάτσε να πάνε σιγά σιγά όλα καλά. Η Λυδία τι είπε που ο Άγιος Βασίλης άκουσε την ευχή της και την πραγματοποίησε? Α, χάρηκε πάρα πολύ. Έχει τρελαθεί. Όταν άκουσε ότι είναι αδερφός. Έτσι της το είπαμε. Ότι το δώρο που ζήτησε μέσα στη χρονιά. Ναι. Πριν βγει και ξανάρθει πάλι ο Άγιος Βασίλης, θα φέρει και τα επόμενα. Θα τη το φέρει. Το συνειδητοποιεί όμως. Θα με ζητήσει του χρόνου. Αυτό σκεφτόμουν. Αυτό σκεφτόμουν. Αυτή θα ζητήσει του χρόνου. Ωραίο. Το συνειδητοποιεί ότι είναι παιδάκι που θα έρθει, θα το κάνει μανούλα το παιδάκι. Ναι. Το συνειδητοποιεί. Πόσο είναι τώρα η Λυδία, Αγγελικούλα? Είναι 8. Εντάξει, γιατί ένα μεγάλο παιδί ξέρει πια, είναι ανθρωπάκι. Καλά, ξέρει κανονικά όλα. Τι πλάκα του. Εντάξει. Τι σιγά, μωρέ. Όχι, αλλά τώρα. Κανονικά όλα, λέει. Αγγελική, θα έχει και βοήθεια. Τι εννοώ βοήθεια. Όχι να αφήσει μόνο του το μωρό ενδεχομένω με την κόρσα, αλλά να κάνει ένα μπάνιο, να το κοιτάξει, να παίξει μαζί. Ξέρει τι γίνεται. Το διευκρινίζουμε από τώρα αυτό. Μου το έχει ζητήσει. Δηλαδή από μόνη τη λέει, λοιπόν, εγώ θα το αλλάζω. Εντάξει, μερικέ φορέ και εσύ.
Αλλά μερικές φορές και ναι. Εγώ θα κάνω αυτό, εγώ θα φτιάχνω τις κρέμες, εγώ θα. Δηλαδή, καρδουλίτσα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Σαν κούκλα, παιδιά. Και έχει και γνώση ότι χρειάζεται ένα μωρό. Θα είναι μια άλλη. Νομίζω ότι θα αγοράκι, ε. Νομίζω ότι θα είναι μια η μικρή βοηθός μου. Ναι. Και μ' αρέσει αυτό. Εννοείται. Τα μικρά τα πεις. Εννοείται. Γιατί ουσιαστικά μαζί θα το μεγαλώσει το παιδί. Νομίζω ότι είναι ωραίο αυτό. Γιατί. Εντάξει, δεν είναι εξής. Όταν έχουν περάσει και κάποια χρόνια και έχεις ξεφύγει λίγο από αυτή τη διαδικασία μορουδιακά και όλα αυτά. Θες μια βοήθεια. Ναι. Την εκτιμάς. Νομίζω θα την εκτιμήσω θεόντως τη βοήθεια. Αν χώνεσαι που πρέπει να ξαναμπείς στα ξενύχτια, στις πάνες, στις κρεμές, κλαίει το μωρό, όχι, η κολική. Όχι, ακόμα δεν έχω χωθεί. Η Λιδία ήταν εύκολο μωρό. Πάρα πολύ. Κάνε το σταυρό σου. Πάρα πολύ. Παιδιά, δεν έχω καταλάβει ότι έχω μεγαλώσει παιδί 8 χρονών. Πάρα πολύ. Χωρίς να θέλω να σε προειδεάσω, ο Θεός όταν σου στέλνει ένα εύκολο μωρό, το δεύτερο είναι το δύσκολο για να πεις πώς είναι ή το αντίθετο. Εμείς προς το παρόν, και εγώ και ο Μάνος, κάθε φορά, το έχουμε πει εκατοντάδες φορές από την ημέρα που μάθαμε ότι με έγκυες, ότι αχ, μακάρι να μοιάζει τη Λιδία, μακάρι να είναι ίδιο, να είναι όλο. Αγάπη μου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε την ωραία μας κουβέντα. Αγαπημένοι μας Αγγελική, θα παίξουμε το παιχνίδι των 10 ερωτήσεων. Θέλουμε αυθόρμητες ωραίες απαντήσεις που σου έρχονται στο μυαλό. Έχεις τσακωθεί ποτέ με το Μάνο για κάποια από τις πλάκες που σου έχει κάνει? Όχι χοντρά. Ναι. Άρα εκείνο που έχω, να αλλά όχι να τσακωθεί. Ναι, ναι, για πολύ λίγο. Σε πειράζει, σε πειράζει που τις ανεβάζει? Στην αρχή δεν ήθελα, του λέω τι κάνεις, θα με κάνεις ρεζίλη και τέτοια. Μετά γελάγανε όλοι μου, λέγανε έλα ρε, ωραία, είτε έλα, εντάξει, εντάξει, έχεις πλάκι, σωστό. Τώρα, και τι έγινε. Έχεις ζηλέψει ποτέ κάποια συμπροταγωνίστρια του συζύγου σου που είχε κάποιες ερωτικές σκηνές με... Όχι, δεν έχει τύχει. Μπράβο, αλλά δηλαδή το έχεις δει και είσαι, δεν σε ενδιαφέρει, ξέρεις ότι είναι... Πριν και δεν έχετε. Όχι βρε παιδί μου, είναι στο πλαίσιο, ξέρεις. Ναι. Ξέρεις ότι είναι στο πλαίσιο της δουλειάς και δεν σε νοιάζει. Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω ότι επειδή και εγώ είμαι μέσα σε αυτή τη δουλειά, δεν μ' αρέσει κιόλας να κάνω και πράγματα που δεν θα μ' άρεσε να μου κάνουν. Σωστό. Οπότε κατανοείς για δεν να δεν ξέρω αν να έκανα άλλη δουλειά, αν θα ζήλευα όμως. Ναι, ναι, που δεν θα μπορούσε να αισθανθεί πώς είναι. Ναι, ναι. Γενικά δεν θα μπορούσα να το καταλάβω, ίσως. Τι μόνη του φωνάζει. Εγώ σου έχω για στο μυαλό μου για ένα πολύ ήρεμο κορίτσι. Όχι, μόνο πάρα πολύ. Έχει τελείω λάθο στο μυαλό σου. Κόσμο. Αλήθεια, και δεν σε φαντάζομαι πολύ θυμωμένη, αλλά μου αρέσει που έχει και αυτή την πλευρά. Ναι. Καλά κρυμμένη μέσα σου. Τώρα αρχίζει και τη βγάζει προ τα έξω. Τη προάλλη είχε βγάλει ένα βιντεάκι. Θα φας μπουνιά. Σωστό, λιονταρίνε. Θα έκανες ποτέ κοινή φωτογράφηση μαζί με τον Μάνο? Πώς έκανες που Γιάννης με τη Μαρία? Μαζί με τον Μάνο δεν ξέρω, θα πρέπει να το ρωτήσουμε και αυτόν. Εσύ θα έκανες? Δεν το έχω συζητήσει, εγώ θα έκανα, ναι. Αλήθεια? Ναι. Και δεν το έχεις κάνει, δεν το έχεις σκεφτεί κάποιος να το προτείνει? Μπορεί. Θα το παίρνεις μόνο με σκοπό του να βγάλεις χρήματα ή αν σ' άρεσε και το καλλιτεχνικό από αυτό. Κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό. Εγώ νομίζω ότι πια έχει τελείως... απενοχοποιηθεί. Ναι, αυτό το πράγμα. Και ίσα ίσα που βλέπω φωτογραφίες που είναι απίστευτα καλλιτεχνικές και ωραίες. Σαν να βλέπεις έναν πάρα πολύ ωραίο ζωγραφικό πίνακα, ας πούμε. Γιατί οι ζωγράφοι ζωγραφίζουν γυμνά. Που είναι τόσο όμορφα. Πάντως, αν μας ακούνε από τα γραφεία των περιοδικών, προτίθεται και χωρίς χρήματα. Και να είναι ωραίο το αισθητικό. Χωρίς χρήματα, λέει. Τώρα που είσαι γιούλε, παιδί μου. Συγγνώμη. Όταν λες χωρίς χρήματα, παίρνουν χρήματα. Από τότε παίρνανε, βρε. Πριν πόσα χρόνια, κοπέλια. Πριν 10 χρόνια. Ρε παιδί, μπορεί να έλεγες ότι αν μου δίνανε 100 χιλιάρικα, θα το έκανα.
Κατόχα το έκανα και εγώ ρε στα μάτια. Το έκανα μόλι. Μια χαρά θα πετούσα. Αν σου δίνανε 100.000, δεν νομίζω ότι θα σου ζητάγανε μόνο να κάνει μια ωραία καλλιτεχνική γυμνή φωτογράφηση. Κάποτε δίνανε. Δεν ζητάγανε και κάτι άλλο. Έχει δίκιο, αλλά κάποτε το 1 εκατομμύριο δραχμές πόσα ήταν? 30.000 ευρώ. 3.000 είναι το 1 εκατομμύριο. Σαν αξία, όχι, μην το σκέφτεσαι σαν. Το 10 εκατομμύρια 30. Δίνανε χρήματα κάποτε στις φωτογραφίες. Όχι, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, προχωράμε. Έχει κάνει ποτέ κάποιος έτσι θαυμαστή σου κάτι το οποίο να σε τρομάξει, να σε θυμώσει ή ξέρω εγώ, να σε εξεπλήξει? Να με θυμώσει? Όχι. Δεν έχει. Ναι, να με τρομάξει. Κάποιος... Ξέρεις τι, όχι. Με έχει τρομάξει, όχι θαυμαστή, ένας παπαράτσι. Αλήθεια. Ναι, πριν κυνηγούσε. Ναι. Είχε κολλήσει θάμνος. Όχι, είχε κολλήσει το είχε κολλήσει το τζάμι του αυτοκινήτου από τη μεριά του οδηγού και όπως σταμάτησα για να ελέγξω από τη μια μεριά και από την άλλη να στρίψω, ήμουν εν κινής δηλαδή, δεν ήταν ότι ήμουν σταματημένη. Ξαφνικά γυρνάω το κεφάλι μου, βλέπω έναν άνθρωπο και εκεί είχα τρομάξει. Ήταν η περίοδος που έπαιζε στη Μαρία την άσχημη και κρυβόσουν ώστε να μην καταλάβει κανείς την πραγματική εικόνα. Ήταν αυτή η περίοδος, ναι. Εκεί είχα τρομάξει γιατί το μυαλό μου δεν πήγε ότι ήταν φωτογράφος. Αρχικά ναι, κάτι τώρα κάποιος θέλει να ανοίξει την πόρτα, να σε κλέψει. Σωστό. Για δευτερόλεπτα μιλάμε, εντάξει. Δεν μιλάμε τώρα. Με μονή μας τρομάχνουμε. Την έφαγε την πουνιά ή όχι? Όχι, δεν έφαγε. Είχα τρομάξει. Έβαλα πρώτη και έφυγα τρέχοντα. Αγγελική, έχεις νιώσει ποτέ ότι ο γάμος με το Μάνο περνάει κρίση? Ωραία, με βάζετε. Και ρωτάω την κοπέλα παντρεμένη γυναίκα. Τεσσάρων μηνών να περνάει. Γρηγορόπουλο, σε πάνω. Γρηγορόπουλο, σε ρωτάω. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι και πάντα όλα αυτά τα χρόνια μέσα στα μέλια. Είστε και χρόνια μαζί πριν παντρευτείτε, έτσι δεν είναι τελική. Δεν είστε και πολλά χρόνια σαν ζευγάρι. Από 4. Από πότε? Από 3. Ναι, ρε, το θυμάσαι. Είναι στόκερ. Μην το βλέπεις έτσι, είναι στόκερ. Μπορεί να το παπαράτσι που είναι στο τζάμι. Γιατί θα σε ρωτάω την επόμενη φορά, γιατί κάθε φορά με ρωτάνε πόσα χρόνια και αρχίζω και κάνω υπολογισμούς. Πολλά τα χρόνια. Θα ρωτάω το. Ποιο είναι το πιο αστείο συμβάν που σου έχει συμβεί μπροστά σε κοινό? Σε κοινό, εννοείς στο θέατρο, φαντάζομαι. Ναι. Θα πω κάτι πρόσφατο. Γιατί εντάξει, τώρα τα πιο παλιά δεν θυμάμαι. Στο θέατρο τυχαίνει πολλά. Από σαρδά μου μπορείς να κάνεις και να πέσεις από τα γέλια και να, γιατί προσπαθείς να συγκρατηθείς. Και... από διάφορα τέτοια που είναι τη στιγμή βασικά. Αλλά είχα μία τάκα παιδιά φέτος. Πραγματικά δεν άντεξα να κρατηθώ και γέλαγα κανονικά μέσα στον κόσμο. Ποια ήτανε? Πρέπει να πω ότι στο Μάνο τον Ιωάννο ότι έχει τώρα ένα μπόνκι για Ινσταμπούλ. Θα πάω Ινσταμπούλ, θα παραιτηθώ. Και μετά του Ντουμπάι, τέλος πάντων, έχω αυτήν την ατάκα. Και γυρνώ και του λέω, έχει τώρα ένα μπόνκι για Instagram. Αλλά ήταν και με στόμφο και με απεύθυνση. Δεν ήταν έτσι και μασημένο. Και μία που το λέω και σταματάω. Σκέφτομαι ότι αυτό το πράγμα δεν σώζεται με τίποτα. Βλέπω όλους τους άλλους τριγύρω να έχουν διαλυθεί. Και γελάμε κανονικά μπροστά στη σκηνή σε όλο τον κόσμο. Και σε μια άλλη στιγμή που ανοίγω την πετσέτα στο Μάνο, το λέω στο... γιατί την έχει δει την παράσταση, πήγε να μου πέσει πετσέτα. Α, ναι, ανάψω και να φανούν ναι. Όλα, γιατί ήσουν όντως γυμνή. Είναι. Δεν σου λέω, αλλά πήγε να μου πέσει, δεν μου έπεσε. Κάναμε τα αεροπλανικά μας και είναι τρένο. Μάλιστα. Για πες μας για την πολύ ωραία παράσταση. Η πολύ ωραία παράσταση είναι το Πετάει Πετάει, σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλερ και... Παιδιά, πολύ ωραίο. Μετάφραση του Μάρκο Κομολωτή, μετάφραση της Βάσης Παναγοπούλου. Ήμασταν όλη τη χειμερινή σεζόν στο θέατρο Χιτήριο και ξεκινάμε την καλοκαιρινή σεζόν με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό και συνεχίζουμε το καλοκαίρι από 16 Ιουνίου. Και για όλο το καλοκαίρι σε θέατρο Χιτήριο. Αυτό λέω. Δεν θα κάνετε περιοδία γιατί φαντάζομαι ως εγγυούλα και δεν θα μπορούσες να ακολουθήσεις. Θα είστε στο θέατρο Χιτήριο σταθερά. Αυτό που ξέρω σίγουρα ότι ναι, θα είμαστε στο θέατρο Χιτήριο. Τώρα δεν ξέρω αν μας βάλουν και κάποιες πιάτσες τις ημέρες που θα έχουμε ρεπό. Αλλά μια χαρά μπορώ να ακολουθήσω. Θα κάνω και τα μπανάκια μου σε πληροφορά. Δεν έχω πρόβλημα. Και Αύγουστο.
Νομίζω ναι. Ναι, ναι. Και από Κώστα παίζει. Τώρα να σταματήσουμε για ένα τριήμερο. Ξέρω εγώ. Έχει λοκάρει κάποια από τι συμπροταγωνιστρίε και αγώνασε για το πρόγραμμα. Μα είναι ειδικό. Έχει καλή εγκυμοσύνη, δόξα τω Θεώ, στιγμή και κανονικά δουλεύει, παίζει, δεν έχει θέμα. Ναι, και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί και στη Λιδία ήμουνα στο θέατρο μέχρι 8 μηνών. Μπράβο, κορτσάκι μου. Είχε τύχει και τέριαζε και στο ρόλο. Τώρα δεν μπορεί να ταιριάζει. Τώρα δεν μπορεί να ταιριάζει. Αλλά ελπίζω να μην πάρω τόσα πολλά κιλά που να μην φαίνεται πολύ. Δηλαδή θα είναι και λίγο πιο φαρδί το φουστανάκι. Είναι ο ρόλος μου τέτοιος, γιατί υποδίωμαι μια τουρκάλα. Αεροσυνοδό. Μου σηκώνει λίγο κιλάκια. Λε. Μάλιστα. Οι όμορφες τουρκάλες είναι μπαμπάτσικες. Η αλήθεια είναι ότι σαν χαρακτήρα τρώει πολύ και είναι κάτι που σχολιάζεται. Μάλιστα. Πάρα πολλές φορές μέσα στο έργο, οπότε δικαιολογείται, φαντάζομαι. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Δεν ακούς τόση ώρα. Πλάκα κάνω. Πάμε σε διαφημίσεις και πιστεύω. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, πάμε να δώσουμε τα δωράκια μας. Πώς είναι από το Instagram? 64.000. Ναι, λοιπόν, πόσο φάγκε να δίνουμε από το Instagram? 75.000. Δεν έγραφε. 2. 2.000. Ωραία. Λοιπόν, πες ένα stop, Αγγελικούλα μου. Stop. Stop. Λοιπόν, Ελένη Μαγκανά, η μία νικήτρια του Instagram. Τα όμω τα δίνω, παιδιά. Το έχουμε διαλευκάνει. Κράτα τα, γιατί έχουμε κάτι άπλετα. Δεν έχω απάτη. Α, κόλλησε και αυτό. Δώσε τον όμο του Κώστα Φραγκουριά. Τον προσφέρεις, αγόρι μου. Εξαρτάται. Εκτός. Δεν έχω μια αυτή. Μια απάντηση τώρα. Λοιπόν, κάτσε να δω. Θες να τα πω ότι μου τα λες? Δεν έχω πρόβλημα. Κανένα. Λοιπόν. Πάμε να δώσουμε και από το Twitter. Το μπλουζάκι σήμερα υπερπαραγωγή. Ναι, στα πάντα. Δύο. Δύο δίνουμε από το Twitter. Πες. Τι, stop. Stop. Λοιπόν, σταμάτα βρε. Παρέση Παπαδοπούλου και Λία Πεφωνίδου. Συγχαρητήρια. Αγγελικούλα μου, όλα τα καλά σου ευχόμαστε. Με το καλό το μωράκι σου. Να είστε γεροί, να χαίρεστε την οικογένειά σας και όλα τα καλά και στα επαγγελματικά. Και είστε δύο πολύ καλά παιδιά και σας αξίζει το καλύτερο. Και πάει και καλά το θέατρο. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, αγχωνόμαστε, δεν είναι ότι δεν αγχωνόμαστε. Βέβαια, έτσι. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ. Και λοιπόν, ευχαριστούμε. Γεια σας, τα λέμε αύριο. Α, δεν τα λέμε.